Γεια σας, χαίρετε. Ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα, το οποίο σας το λέω από τώρα, θα το βάλω στη λίστα με τα SOS, τα SOS. Η δύναμη της ευαλωτότητας. Μια φίλη έγραψε ένα πολύ ενδιαφέρον σχόλιο κάτω από ένα άλλο βίντεο που είχαμε κάνει και λέει για εκείνο το βίντεο, άλλο ένα υπέροχο βίντεο που πολύ αφορά όλους μας και μιλά κατευθείαν στη ψυχή. Θα ήθελα να προσθέσω άλλη μια έννοια που θεωρώ ότι σχετίζεται πολύ με το θέμα δυναμικότητα. Άρα το σχόλιο πρέπει να ήταν κάτω από τα βίντεο με τη δυναμικότητα και τη θηλυκότητα, υποθέτω. Τι δεν έχω φωτογραφίσει κάτω από ποιο βίντεο ήταν το σχόλιο, με το σχόλιο έχω φωτογραφημένο. Μιλάω για την έννοια vulnerability. Το γράφω στα αγγλικά γιατί δεν ξέρω την αντίστοιχη ελληνική λέξη. Η αντίστοιχη ελληνική λέξη είναι η λέξη ευαλωτότητα. Πρόσφατα είδα μια ομιλία στο TEDx με την Brennan Brown που αναφέρεται σε αυτή την έννοια και πώς μας βοηθά ουσιαστικά στο δρόμο προς την ευτυχία. Πραγματικά από εκείνη τη μέρα βρίσκεται στο μυαλό μου συνεχώς. Και έρχεται εύλογα το ερώτημα. Δυναμική σημαίνει και δυνατή? Πόσες από εμάς τις δυναμικές γυναίκες κρύβουμε αυτή την ευαίσθητη πλευρά μας ακόμα και από τον ίδιο μας τον εαυτό για να μην μας πουν αδύναμες? Και τότε είναι που εμφανίζονται τα αυτοάνοσα, η καρκίνη και τα άλλα υπόλοιπα εντός εικόνων ωραία. Θα μου άρεσε να μάθω περισσότερα για αυτή την έννοια και ειδικά από εσένα, σ' αγαπάμε, μείνε ασφαλής. Εγώ σε ευχαριστώ που μου δώσεις την ευκαιρία να παρακολουθήσω την ερευνήτρια αυτή, την Brennan Brown. Η Brin Brown, δεν ξέρω πώς ακριβώς τη λένε, γράφεται B-R-E-N-E, Brown, η οποία είναι μία Αμερικανίδα από το Τέξας, η οποία έχει σπουδάσει κοινωνική λειτουργός και έχει κάνει και μάστερ και διδακτορικό και συνεχίζει να κάνει έρευνα πάνω στις ανθρώπινες σχέσεις από τη σκοπιά της κοινωνικής λειτουργού και έχει εντοπίσει αυτή την έννοια της ευαλωτότητας ως δυναμικό στοιχείο και ως στοιχείο το οποίο βοηθάει τον άνθρωπο να βιώσει την ευτυχία. Τι σημαίνει ευαλωτότητα? Τι σημαίνει vulnerability? Σημαίνει να βιώσω την αδυναμία μου. Να αφήσω τον εαυτό μου να παραδεχτεί ότι έχω φόβους, ότι έχω αδυναμίες και ότι έχω δυσκολίες. Και να μην το παραδεχτώ μόνο στον εαυτό μου, αλλά και σε άλλους ανθρώπους στη ζωή μου και στις σχέσεις μου. Η αλήθεια είναι ότι ζούμε σε μια κοινωνία η οποία περιμένει από μας να είμαστε παντοδύναμοι. Όχι απλώς δυναμικοί, παντοδύναμοι. Και δεν το περιμένει αυτό μόνο από τις γυναίκες. Το περιμένει και από τους άνδρες και από τα παιδιά. Το περιμένει από όλους η κοινωνία μας. Η κοινωνία η δυτική, η σημερινή στην οποία ζούμε, μας βάζει σε μια τρελή κούρσα επιτυχίας και απόδοσης που περιμένει από μας παντοδυναμία. Οπότε οποιαδήποτε έκφραση αδυναμίας, ευαλωτότητας, να δείξεις δηλαδή το αδύνατο σου σημείο, να μιλήσεις για τις δυσκολίες σου, να παραδεχθείς το αδύνατο σου σημείο, όχι από ένα χώρο του να κλαίγεσαι, όχι από ένα χώρο του να επιζητείς την προσοχή των άλλων λέγοντας τα προβλήματα σου, αλλά από ένα χώρο του να ορίζεις τον εαυτό σου μέσα στο χώρο και το χρόνο και να λες είμαι αυτή, είμαι αυτός, είμαι εδώ, έχω αυτές τις δυνάμεις, αλλά έχω και αυτές τις αδυναμίες. Έχω αυτά τα πράγματα που μου αρέσουν στη ζωή μου και τα απολαμβάνω και γουστάρω και περνάω καλά με αυτά και έχω και αυτά τα πράγματα που με στενοχωρούν, που με αγχώνουν, που με φοβίζουν και με δυσκολεύουν. Παρακολούθησα δύο ομιλίες, βρήκα αυτές τις ομιλητρίες στο TEDx, μπορεί να υπάρχουν και περισσότερες αλλά μην τις έχω βρει εγώ, στις οποίες και στις δύο τόνιζε το εξής, ότι οι άνθρωποι στην προσπάθεια μας να μην βιώσουμε αρνητικά συναισθήματα όπως αυτό της αδυναμίας και της ευαλωτότητας, μουδιάζουμε τον εαυτό μας, μουδιάζουμε τα συναισθήματά μας και δεν μπορούμε να βιώσουμε και τα χαρούμενα συναισθήματα. Ποιοι είναι οι τρόποι με τους οποίους μουδιάζει κάποιος τον εαυτό του για να μην νιώθει τα δυσάρεστα συναισθήματα? Τρώει πολύ φαγητό για να νιώσει καλύτερα. Πίνει ποτό για να νιώσει καλύτερα. Κάνει χρήση ουσιών για να νιώσει καλύτερα. Επιδίδεται σε καταναλωτισμό για να νιώσει καλύτερα. Οτιδήποτε που να τον κάνει ή να την κάνει να νιώσει μουδιασμένος και να μην βιώσει τη στενοχώρια του αρνητικού συναισθήματος. Αυτός είναι και ο βασικός μηχανισμός του εθισμού.
φοβούμαι να βιώσω τον πόνο και επειδή φοβούμαι να βιώσω τον πόνο, κάνω πράγματα ή παίρνω ουσίες που κάνουν amplify, που απαλύνουν τον πόνο για να νιώσω καλύτερα. Στην ουσία όμως δεν νιώθω καλύτερα, στην ουσία νιώθω ουδέτερα. Και το σημαντικό που έχει τονίσει αυτή η Brené Brown που έχω δει στην ομιλία της είναι ότι δεν κάνει το νευρικό μας σύστημα επιλογή ή δεν διαλέγει τα θετικά συναισθήματα και αυτά να μην τα μουδιάσει και διαλέγει μόνο τα αρνητικά για να τα μουδιάσει, διαλέγει όλα τα συναισθήματα. Δηλαδή, αν θα πεις ρε παιδί μου αλκοόλ, θα μουδιάσουν όλα σου τα συναισθήματα, όχι μόνο τα αρνητικά αλλά και τα θετικά. Αν φτιαχτείς με ουσίες, δεν θα μπορείς να νιώσεις ούτε τον πόνο, αλλά ούτε και τη χαρά. Και αυτός λέει, η γυναίκα αυτή που συμφωνώ και εγώ μαζί της, είναι ο τρόπος που έχει δώσει ο σύγχρονος κόσμος για να ξεπερνούμε τα όποια προβλήματα και προβληματισμούς. Ας αλλάξω ενασχόληση, να μην ασχοληθώ με αυτό που με στενοχωρεί, ας πιω ένα ποτό να νιώσω καλύτερα. Καφέ πίνω εγώ, δεν μου διάζει κανένα συναίσθημα ο καφές. Ας πάρω ένα χάπι να νιώσω καλύτερα. Στην Αμερική υπάρχει ολόκληρη γενιά ανθρώπων που είναι θυσμένοι σε φάρμακα όπως το Percocet και διάφορα άλλα φάρμακα τα οποία έχουν μέσα σαν ναρκωτικές ουσίες, τα οποία αυτά είναι φάρμακα που τα δίνουν σε κάποιον όταν έχει ένα σοβαρό τραυματισμό και έχει ένα σοβαρό σωματικό πόνο. Όμως υπάρχει και λαθρεμπόριο παράνομο αυτών των αναλγητικών χαπιών, αλλά και θυσμός πάρα πολλών ανθρώπων, οι οποίοι, ξεχνάω τώρα και πώς τα λένε, και κοδεΐνες νομίζω τα λένε, οξικότιν, μια από τα οξικότιν νομίζω είναι και το Percocet, δεν ξέρω ακριβώς τις ουσίες πώς τις λένε, αλλά μιλάμε για φάρμακα ισχυρά, κατά του πόνου, τα οποία έχουν εφευρεθεί φαρμακευτικούς επιστήμονες για να βοηθήσουν σε περιπτώσεις οξυπόνου, όμως υπάρχουν άνθρωποι που εθίζονται σε αυτά τα φάρμακα για να μην νιώθουν τα προβλήματα της καθημερινότητας τους, με τον ίδιο τρόπο που κάποιος εθίζεται στο αλκοόλ. Δεν είναι έτσι που ξεκίνησε και η χρήση της ηρωίνης και η χρήση της κοκαίνης, η οποία είχε φαρμακευτική χρήση στην αρχή, ιατρική χρήση στην αρχή και μετά ξέφυγε και έγινε ναρκωτική ουσία. Αυτή η τάση μας να μην αντέχουμε να νιώσουμε αδύναμοι, να μην αντέχουμε να νιώσουμε λυπημένοι, να μην αντέχουμε να νιώθουμε απογοητευμένοι και η τάση μας να μουδιάζουμε τα αρνητικά μας συναισθήματα είναι αυτή που μας αποδυναμώνει στην ουσία, γιατί δεν μπορούμε να βιώσουμε ούτε τα θετικά συναισθήματα και γινόμαστε ουδέτεροι, γινόμαστε μουντοί, γινόμαστε άψυχοι άνθρωποι, χωρίς ζωή, χωρίς νεύρο. Σας έχω πει πολλές φορές ότι ο υψηλότερος βαθμός εγκύτητας και σύνδεσης μεταξύ δύο ανθρώπων δεν είναι να μοιραστούν το κορμί τους μέσω της ερωτικής επαφής, αλλά το να μοιραστούν τον πόνο και το φόβο τους, να ξεγυμνωθούν ψυχικά ο ένας μπροστά στον άλλο και να παραδεχτούν, ναι, έχω αυτό το κομπλεξιλίκι, ναι, έχω αυτό το φόβο, ναι, έχω αυτή την αδυναμία, ναι, έχω αυτή τη δυσκολία, ναι, έχω αυτό το πρόβλημα. Και τα ζευγάρια τα οποία δεν συνδέονται σε αυτό το επίπεδο, δεν μοιράζονται μεταξύ τους τον πόνο και το φόβο τους, είναι ζευγάρια τα οποία θα δυσκολευτούν να έχουν μια καλή επικοινωνία και μια καλή ζωή. Και οι φιλίες το ίδιο. Δεν εμβαθύνονται οι ανθρώπινες σχέσεις, δεν γίνονται ουσιαστικές αν δεν μοιραστούμε με τον άλλο τον πόνο και το φόβο μας, αν δεν αφήσουμε να φανεί η γύμνια της ψυχής μας, αν δεν γίνουμε ευάλωτοι. Σας θυμίζω το βίντεο που ήταν προχθές το πρωί, που ήταν η επιστολή μιας κοπέλας που λέει να φεύγετε, που μιλούσε για το διαζύγιο της, που μιλούσε για το θάρρος που είχε να φύγει από εκείνο τον κακοποιητικό γάμο με τα τρία της παιδιά και να ξαναξεκινήσει τη ζωή της από το μηδέν, να πάει και στο νυχτερινό σχολείο, να βγάλει το σχολείο, να δουλέψει σαν οδηγός φορτηγού, και έγραφε με όλη της την περηφάνεια για το κατόρθωμά της και χαρήκαμε και εμείς μαζί της και περηφανευτήκαμε και εμείς μαζί της. Και να σας θυμίσω στο τελευταίο μισό, στο τελευταίο μέρος εκείνου του βίντεο, σας μίλησα εγώ ίδια προσωπικά για τη δική μου ευαλωτότητα
για τη δική μου αδυναμία, για τη δική μου αυτοκριτική που έρχεται 7 μήνες μετά από το δεύτερο μου διαζύγιο. Αυτό που έκανα σε εκείνο το βίντεο ήταν μία αποκάλυψη της ευαλωτότητάς μου. Σας έδειξα ότι είμαι ευάλωτη. Σας έδειξα ότι είμαι άνθρωπος που έχω αδυναμίες και παραδέχθηκα δημοσίως ότι παλάβωσα μέσα σε εκείνη την κατάσταση, ότι δεν αντέδρασα ενωρίς και ότι έχασα τρόπον δεινά τον εαυτό μου και ότι έκανα ζημιά στον εαυτό μου. Δεν είδα ούτε και ένα σχόλιο κάτω από εκείνο το βίντεο, φυσικά έχουμε μπλοκάρει. Έχουμε βάλει σε απόκρυψη τους τοξικούς και βάζουμε πιο τοξικό ξεπηδήσει, το ξαναβάζουμε σε απόκρυψη. Αλλά από τους 50.000 ανθρώπους που παρακολουθούν το κανάλι, ξέρω και στους μερικές χιλιάδες ανθρώπους που παρακολούθησαν το συγκεκριμένο βίντεο, δεν είδα ούτε και ένα σχόλιο το οποίο να λέει «Πόπο, Θέκλα, τι αδύνατος χαρακτήρας που είσαι, πόπο, Θέκλα, δεν κάνεις για αυτή τη δουλειά, πόπο, Θέκλα, τα κάνεις κατά». Με συγχωρείτε για την έκφραση. Όχι. Αντιθέτως, τα σχόλια που διάβασα ήταν σχόλια του στυλ «Δεν πειράζει και οι ψυχολόγοι έχουν ψυχή και αυτά είναι μέσα στη ζωή. Σημασία έχει ότι εκ των υστέρων το αντιλαμβάνεσαι και το ξεπερνάς και το δουλεύεις με αυτό». Αυτό έχει σημασία. Ότι έρχονται οι άνθρωποι και λένε «Πόπο, είναι ευάλωτη, μας έδειξε την ευαλωτότητά της». Τι νιώθουμε? Νιώθουμε συμπάθεια για αυτόν τον άνθρωπο? Ταυτιζόμαστε με αυτόν τον άνθρωπο? Νιώθουμε καλύτερα που είμαστε κι εμείς ευάλωτοι, γιατί είναι και κάποιος άλλος ευάλωτος, ο οποίος έχει το θάρρος να το πει ότι είναι ευάλωτος και να παραδεχθεί την αδυναμία του, και γίνονται καλύτερες οι σχέσεις μας. Δεν σας λέω και δεν σας συστήνω να ανοίγετε την ευαλωτότητά σας σε όλους. Εγώ το έκανα στο βίντεο εκείνο το ψυχοεκπαιδευτικό, ούσα ψυχολόγος. Μετά από 6,5 μήνες ψυχοθεραπεία που κάνω μετά από το διαζύγιο, μετά που πέρασαν 7 μήνες από το τραυματικό γεγονός, το έκανα τώρα που μπορώ να το διαχειριστώ και είμαι σε θέση να διαχειριστώ και τυχόν αρνητικά σχόλια γύρω από αυτό. Δεν το έκανα άμεσα. Επίσης, δεν είναι καλή ιδέα να κάνετε κι εσείς ένα βίντεο στο YouTube, στο Facebook, σε οποιοδήποτε άλλο μέσο κοινωνικής δικτύωσης και να διαφημίσετε τις ευαλωτότητες σας. Μιλήστε για τις ευαλωτότητες σας στον εαυτό σας. Αφήστε τον εαυτό σας να νιώσει αδύναμος. Αφήστε τον εαυτό σας να νιώσει λίγος. Αφήστε τον εαυτό σας να νιώθει στενοχωρημένος. Δεν είναι κακό αυτό το πράγμα. Καθόλου κακό. Αφήστε τον εαυτό σας να νιώσει και τα αρνητικά συναισθήματα, γιατί μόνο έτσι θα μπορεί να βιώσει και τα θετικά συναισθήματα. Μοιραστείτε με το τέρι σας και αυτά που σας φοβίζουν και αυτά που σας τρομάζουν, όχι μόνο αυτά που σας ενθουσιάζουν και σας ευχαριστούν. Και κάτι που είχε πει αυτή η Brené Brown σε μια από τις δυο μιλήσεις που άκουσα, λέει: αν δεν αφήνουμε τον εαυτό μας να βιώνει τα αρνητικά συναισθήματα, τότε δεν τον αφήνουμε να βιώσει και τα θετικά συναισθήματα, γιατί είπαμε ότι όταν μουδιάζουν τα συναισθήματα μας, μουδιάζουν ολοσχερός και γενικός και δεν μουδιάζουν ειδικός μόνο τα αρνητικά, και έτσι λέει χάνουμε την ευκαιρία να γεμίσουμε τις αποθήκες της καρδιάς μας και της ψυχής μας με ευχάριστες θετικές εμπειρίες, οι οποίες αυτές ευχάριστες θετικές εμπειρίες και τα ευχάριστα θετικά συναισθήματα να είναι το απάνγιο μας για τις δύσκολες ώρες. Τις πολύ δύσκολες ώρες που μπορεί να βιώσουν άνθρωποι και έχουν βιώσει άνθρωποι από εδώ στο κανάλι. Υπάρχουν άνθρωποι εδώ στο κανάλι που έχουν χάσει παιδιά. Υπάρχουν άνθρωποι εδώ στο κανάλι που έχουν πάθει μεγάλες καταστροφές στη ζωή τους, που από τη μια στιγμή στην άλλη ήρθαν τα πάνω κάτω, κάποια ασθένεια, κάποιο δυστύχημα, κάποιος ξαφνικός χωρισμός. Άνθρωποι, όλοι οι άνθρωποι στη ζωή μας θα βιώσουμε κάποιες ξαφνικές καταιγίδες, κάποιες δυστυχίες, κάποιες ταλαιπωρίες, κάποιες μπόρες. Εάν δεν ζούμε μία ζωή σε άμυνα και σε επιφυλακή φορώντας 200 κιλά πανοπλία, που είπε και το είπε και αυτό η Brené Brown, ότι λέει η πανοπλία μας είναι 200 κιλά. Όταν βάζουμε άμυνα για να μην νιώθουμε τον πόνο, κουβαλούμε βάρος. 200 κιλά βάρος πανοπλία, λέει. Οι άνθρωποι οι οποίοι προτού τους συμβεί αυτό το κακό που θα τους συνέβαινε ούτως ή άλλως,
δεν είχαν μουδιασμένα συναισθήματα και επέτρεπα στον εαυτό τους να νιώθουν αδύναμοι, μπορούσαν επίσης να νιώσουν και χαρούμενοι, να νιώσουν και ευτυχισμένοι, να νιώσουν και γεμάτοι. Οπότε όταν έρθει αυτή η δυστυχία, αυτή η μεγάλη δυσκολία, έχουν μέσα τους κάποιο αντίβαρο ότι π.χ. έχει φύγει το παιδί μου από τη ζωή. Πόσο έχω χαρεί όμως αυτό, το άλλο, εκείνο, το δίνα. Αυτά περί ευαλωτότητας. Οι ουσιαστικά δυνατοί άνθρωποι παραδέχονται τις αδυναμίες τους και δεν τις κρύβουν. Μιλούσα σε μια γνωστή μου προλίγου πρωτού κάνω το βίντεο και της λέω θα δω ένα βίντεο τώρα που μου το έχει συστήσει μια κοπέλα από το κανάλι για την ευαλωτότητα και τη δύναμη της ευαλωτότητας και μου γράφει αυτή η φίλη μου, λέει ότι δεν νομίζω ότι η ευαλωτότητα έχει δύναμη. Δεν νομίζω ότι η ευαλωτότητα έχει δύναμη. Φίλοι, δες το βίντεο σήμερα και δες με ποιο τρόπο το εξήγησε η Μπρένεν Μπράουν και το μετέφερα και εγώ μέσα από αυτό το vlog για το πώς η ευαλωτότητα μπορεί να έχει δύναμη. Είναι συνδετικό να παραδεχόμαστε την ευαλωτότητα μας στον εαυτό μας και στους σημαντικούς ανθρώπους στη ζωή μας. Μας συνδέει ουσιαστικά. Και όπως έχει αποδείξει και η μελέτη της Βοστόνης, η μελέτη του Χάρβαρτ, η ευτυχία συνίσταται σε στενές ανθρώπινες συνδέσεις, meaningful connections, που να είναι νοηματοδοτημένες. Και η παραδοχή της ευαλωτότητας νοηματοδοτεί τη σύνδεσή μας με τους άλλους ανθρώπους. Γιατί αν κρατάς για σένα τις αδυναμίες σου, αν κρατάς για σένα τους φόβους σου, αν κρατάς για σένα αυτά που σε προβληματίζουν, δεν θα μπορείς να συνδεθείς ουσιαστικά με τον άλλον. Είτε αυτός ο άλλος είναι το παιδί σου, είτε είναι ο σύντροφος σου, η σύντροφος σου, είτε είναι ο γονιός σου, είτε είναι ο καρδιακός σου φίλος, είτε είναι κάποιος άνθρωπος με τον οποίο συνδέεσαι με οποιοδήποτε τρόπο και έχει χώρο μέσα στη ζωή σου. Αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσατε την ευκαιρία να δω και αυτό το θέμα.